Καλημέρα. Σήμερα η πρώτη τελευταία μέρα της αγκορμής μας και νομίζω θα είναι πιο ωραία και συναρπαστική μέρα. Σήμερα το πρόγραμμα έχει βόλτα με snowmobile και επίσκεψη στη φάρμα των Ταράνδων που θα κάνουμε εκεί βόλτα με το έλκυθρο και το βράδυ εύχομαι να μας κάνει τη χάρη το Βόρειο Σέλας και να το δούμε γιατί θα είναι κάτι το μοναδικό. Σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο, ήδη είναι η ώρα 8 παρά 20 και έχει μείον 11 βαθμούς. Αλλά οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές για να δούμε το Βόρειο Σέλας, οπότε ελπίζω να τα καταφέρουμε. Είμαστε στο γραφείο που διοργανώνει την εκδρομή με τα Snowmobile. Έχουμε φορέσει τις στολές, βλέπετε. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε με το λεωφορείο για να πάμε στο μέρος που θα κάνουμε τη βόλτα. Σήμερα προβλέπεται πολύ κρύα μέρα, ήδη είχε έξω μείον 10, θα πάει μείον 15 και το βράδυ μείον 24 για να δούμε το Βόρειο Σέλας. Σήμερα πολύ κρύο, ευτυχώς όλη μέρα θα είμαστε με τις στολές. Φύγαμε λοιπόν για Snowmobile. Η τοποθεσία που πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση του σαφαριού με τα Snowmobile ήταν 10 χιλιόμετρα μέσα στον Αρκτικό κύκλο και φτάσαμε μέχρι τα 20 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού κύκλου. Τι είναι όμως ο Αρκτικός κύκλος? Είναι ένας από τους 5 παράλληλους κύκλους γεωγραφικού πλάτους που σηματοδοτούν τους χάρτες της Γης. Ο Αρκτικός κύκλος σηματοδοτεί τη γεωγραφική περιοχή μέσα στην οποία εμφανίζεται το φαινόμενο της πολικής ημέρας και της πολικής νύχτας. Βορειότερα του Αρκτικού κύκλου, ο Αρκτικός ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα 24 συνεχόμενες ώρες τουλάχιστον για μια μέρα το χρόνο και το φαινόμενο αυτό αναφέρεται συνήθως ως ήλιος του μεσονυκτίου. Αντίστοιχα, κάτι τέτοιο συμβαίνει και το χειμώνα, όταν ο Αρκτικός ήλιος θα βρεθεί κάτω από τον ορίζοντα για 24 ώρες τουλάχιστον για μια μέρα το χρόνο, δηλαδή ο ήλιος για μια μέρα δεν ανατέλει. Το Ροβανιέμι βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον Αρκτικό κύκλο, οπότε θεωρητικά ο ήλιος ανατέλει πάντα, αλλά για πολύ λίγο, περίπου 5 λεπτά, και Ανατολή και Δύση είναι το ίδιο.
Temporary. I know we fight and it gets kinda scary. Our commitment, it could never scare me. You've got some weight that you should let me carry, yeah. Remember when we were so close? Right beside me, then you walked away. Baby, you were a stone's throw. Just tell me what you want me to say. But now you're just stone cold. You want it to be, and this is the moment when you come running, running back to me. Ξεκινήσαμε το snowmobile, έχουμε σταματήσει τώρα για διάλειμμα. Είναι υπέροχα. Σήμερα μας κάνει πάρα πολύ καλή μέρα. Έχει μείον 11 βαθμούς, θα κάνει και πιο πολύ κρύο μετά. Έχει βγει από όλες τις μέρες εκδρομής, σήμερα βγήκε ο ήλιος. Είναι απίστευτη εμπειρία, πρέπει να το κάνετε αν έρθετε. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι τέλειο, ακόμα πιο ωραίο και από τα χάσκι. Έχει πολύ κούνημα φυσικά, αλλά είναι μοναδικά. Νομίζω βλέπετε τον ενθουσιασμό μου. Είναι, το τοπίο είναι μαγευτικό, είναι τέλεια όλα. Το περιβάλλον, η αίσθηση που νιώθεις δεν περιγράφονται.
Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας έδωσε ο αρχηγός του σαφαριού μας ήταν ότι το 2017 το καλοκαίρι ήταν αρκετά κρύο, με τελευταία χιονόπτωση στις 4 Ιουλίου και με θερμοκρασία γύρω στους 7 με 12 βαθμούς Κελσίου, με εξαίρεση 2 μέρες όπου η θερμοκρασία έφτασε στους 20 βαθμούς. Αντίστοιχα, το 2018 το καλοκαίρι ήταν αρκετά ζεστό, με θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς για 3 εβδομάδες. Ένα φυσιολογικό καλοκαίρι στο Ροβανιέμι και γενικότερα σε αυτές τις περιοχές είναι με θερμοκρασίες γύρω στους 12 με 17 βαθμούς Κελσίου και με 24 ώρες το 24ωρο ημέρα. Ώρα να επισκεφτούμε τη φάρμα των Ταράντων για να τους ταΐσουμε και να οδηγήσουμε με έλκυθρο μέσα στο δάσος, έναν ακόμα παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης των λαπώνων από τα πολύ παλιά χρόνια. Έχει πάρα πολύ κρύο, 2-9 βαθμούς, αλλά μιλάμε κρύο όμως, έτσι. Δεν ξέρω το βράδυ που θα έχει 24 τι θα κάνουμε, αν όντως κάνει τόσο. Αυτή τη φορά το γεύμα μας ήταν στη φάρμα των Ταράντων και όπως βλέπετε φάγαμε ελάφι με πουρέ και για επιδόρπιο καφέ ή τσάι με τα καθιερωμένα μπισκότα κανέλας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να ετοιμαστούμε για το Βόρειο Σέλας και για να δείτε τι ακολούθησε. Μέρα σήμερα αναχωρούμε, κάνουμε την τελευταία μας βόλτα έξω από το ξενοδοχείο. Δυστυχώς ο Σέλας δεν μας έκανε τη χάρη να το δούμε όπως διαπιστώσατε κι εσείς. Βγήκε ένα πράσινο φως για πάρα πολύ λίγο, αλλά καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σε φωτογραφίες. Ελπίζω όμως να είμαι τυχερή και να το δω σε ένα από τα επόμενα ταξίδια μου. Thank you.
πάντα όταν φτάνει το ταξίδι στο τέλος του, μας αφήνει διάφορα συναισθήματα και εντυπώσεις. Αυτό το ταξίδι για μένα ήταν κάτι το ξεχωριστό και μοναδικό από όσα έχω κάνει μέχρι στιγμής και νομίζω ότι σε αυτό το βίντεο φάνηκε πραγματικά. Νιώθω ευγνώμων που είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Το ταξίδι στη Λαπωνία εδώ στο Ροβανιέμι ήταν υπέροχο. Πραγματικά αξίζει να το κάνετε. Εγώ έκανα για πρώτη φορά κάποιες δραστηριότητες εδώ και μου άρεσαν πάρα πολύ και μου άρεσε αυτού του είδους το ταξίδι. Είναι κάτι το διαφορετικό σε σχέση με όλο το υπόλοιπο που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο ταξίδι. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Γεια σας!